Είσαι καλά. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Θα σας δω να κάνω τις παράδοξες. Θα σας πω ότι ο πρόεδρος σου είναι τον πατέρα σας. Της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένω ότι είστε επιχείρηση της Τηλεκάρτας. Πόσοι είναι οι δημότες σας? 33.000. Αλλά έχουμε πολλές κοινότητες και είναι απομακρυσμένες. Φλωρινές, Σιλβινές, Λίγος Φλόρινας, τρεις δημότες. Τρεις δημότες. Και έτσι. Μορφολογικά είναι χωρισμένη, δηλαδή σε τέτοιο σημείο που πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Τα προβλήματα πολλά. Σε αυτό που μπορείτε να βοηθήσετε, φαντάζομαι και τώρα ακόμα, είναι αυτό το μεγάλο έργο της τηλεθέωσης. Που θα ανακουφίσει πάρα πολύ. Γιατί, σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Εδώ προχωρούσαμε και είχαμε την ελπίδα στο τέλη του 16. Ναι. Θα είμαστε τακτοποιημένοι, δυστυχώς με όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Ποιος το τρέχει τον έργο? Οι εταιρείες... Όχι, ποιος είναι... Από πού χρηματοδοτείτε? Είναι και... Θα μέσω και σε ναι, ναι. Και καλά θα έτρωσα σε έργο. Να, το χρηματοδοτικό εδώ σε τι κατάσταση είναι? Αν έχει χιόνι δουλεύει. Να σας πω τώρα, και αυτό είναι πολλά τα είναι το μόνο και το πληρωμικό πάνω σε εθνική οδό. Και παρόλα αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε ένα δικό δρόμο τουλάχιστον την άνω. Είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα που πρέπει να συνεχίσει το θες και το βουνό. Και έχει από τις καλύτερες πίστες και χωρίς ατυχήματα. Είναι βασικό. Το μεγάλο παράπονο μας, Υπουργέ, εδώ στη Φλόρινα, ότι έχουμε συνεισφέρει τα μέγιστα σε αυτή τη δημοσιονομική προσαρμογή κτλ. Δυσανάλογα σχέση με άλλους νομούς που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε για ποιο λόγο δεν απολαμβάνουμε ορισμένα προνόμια που θα έπρεπε να απολαμβάνουμε, κυρίως λόγω της γεωγραφικής θέσης. Μας κοστάει το κράτος με την έννοια ότι προσφέρουμε πολλά στο κράτος, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξωτερική συνδυή κτλ. Και δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε πετρέλα στα σχολεία. Είναι σημαντικό πρόβλημα αυτό. Yeah. Δεν θα αρχίσω να πάρετε πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι τα γνωρίζετε. Είστε πολύ ενεργός πολιτικά, έτσι και το τονίζω. Ξέρω ότι έχουν πάρει τα πανεπιστήμια, έχει φύγει ο στρατός. Μια σειρά από αποψήλωση έχουμε και καταρρίξει δομών. Έχουμε σοβαρά παραπάνω και έχουμε σοβαρά παράπονα για την δημοκρατία. Και περισσότερο ανήκουμε σε αυτό το πολιτικό χώρο. Και βέβαια μια ανακούφιση, α πούμε η καταθέρμανση θα είναι μια πολύ σημαντική ανακούφιση. Ο μέσος λογαριασμός ενέργειας για το πόσο εξοδεύεται σε πετρέλαιο. Φέτος τουλάχιστον κάπως πέσανε. Ένα σπίτι με επαρκή ενεργειακή κάλυψη από 3 μέχρι 5 ετών είναι καλό. Γιατί εδώ ο χειμώνας αρχίζει 1 Οκτωβρίου και τελειώνει τέλος Μαΐου. Ευτυχώς μέχρι τώρα είμαστε καλά. Γι' αυτό είμαστε τυχεροί, έρχεστε όταν έχουμε ηλιακά. Και δεν μπορούν να καθίσουν. Με πολύ μεγάλη χαρά επισκέφτηκα για άλλη μια φορά τη Φλόρινα. Την έχω επισκεφτεί πολλές φορές για να συζητήσω με φίλους της Νέας Δημοκρατίας για το μέλλον της μεγάλης μας παράταξης. Ολοκληρώνω στη συνέχεια στην Κοζάνη τον κύκλο των περιοδιών μου στην Κεντρική και στη Δυτική Μακεδονία και επιστρέφω στην Αθήνα με πολύ μεγάλη αισιοδοξία για την πορεία της υποψηφιότητάς μου. Πολλές ωραίες συνομιλίες, απλοί νεοδημοκράτες που ενδιαφέρονται να ακούσουν για το πώς η Νέα Δημοκρατία θα ξαναγίνει μεγάλη και το δεξιά παράταξη.